έγινε πριν ένα χρόνο περίπου, Γενάρης του 20, ο οποίος ανέλαβε σαν αντιδήμαρχος και λόγω του ότι είμαι εργάτρια στην καθαριότητα και στην ανακύκλωση συγκεκριμένα, μου ζητήθηκε να του παρέχω κάποια βοήθεια και κάποιες συσσαγωγικά συμβουλές, γιατί ήξερα καλό το αντικείμενο λόγω του ότι ασχολούμαι 15 χρόνια. Δέχτηκα, ήταν και τιμή μου, που με διάλεξε για να το κάνω αυτό. Ήταν πολύ τυπικιά το πρώτο μήνα. Στο Φεβρουάριο και μετά, από τις αρχές Φεβρουαρίου και μετά, ήταν πιο σε εισαγωγικά επιθετικός. Ανέβαζε φωτογραφίες μου και μου τις έστελνε μέσα στα μηνύματά μου να μου κάνει και καλά την φιλοφρόνηση ότι είμαι ερωτεύσιμη. Mm-hmm. Και άλλες κουβέντες οι οποίες δεν λέγονται, παιδιά. Αυτά διαβάστε τα από την έγκληση που έχω κάνει. Στην αρχή παραξενεύτηκα. Του ζήτησα, όταν μου ζήτησε να βγούμε κάποιο ραντεβού εκτός πύργου, να πιούμε ένα ποτό, να γνωριστούμε καλύτερα, του εξήγησα ότι δεν θα προσφερθώ για το λόγο ότι βρίσκομαι ήδη σε μία σχέση και δεν ενδιαφέρομαι για τέτοιου είδους σχέσεις. Μου είπε ότι το εκτιμάει και υπέδεσα ότι εκεί θα σταματήσει και όπως και του είπα ότι και υπάρχουν γραμμένα όλα αυτά, ότι είναι σαν να μην έχει γίνει η κουβέντα αυτή, την αφήνουμε εδώ. Δεν περνάνε δύο μέρες. Είχαμε κάποιο event εδώ στην πλατεία, ήταν υπεύθυνος αυτός. Περνώντας, μου στέλνει μήνυμα πόσο deep είσαι σήμερα. Mm-hmm. Και μετά ξεκινήσανε αυτά τα μηνύματα συνέχεια. Μέχρι με βιντεάκια, με αντρικά μόρια, mm-hmm. όχι δικά του. Εγώ επειδή είχα και το δικαίωμα, αν θέλω, γιατί στην ουσία δεν ήμουνα με απόφαση να είμαι σε γραφείο, ήμουνα με απόφαση δική του, σαν συσσαγωγικά σύμβουλος. Μπορούσα να φεύγω και να πηγαίνω στο απορριμματοφόρο όποτε ήθελα. Mm-hmm. Με την πρώτη ευκαιρία κοίταγα να φεύγω, όταν ένιωθα ότι φούσκωνα και δεν μπορούσα να το ανταπεξέλθω όλο αυτό. Κάποια στιγμή το καλοκαίρι, γίνεται μία φασαρία στο Δημαρχείο, γιατί ενώ του μίλαγα εγώ για δουλειά, αυτός έβρισκε κάτι άλλο να μου πει. Ας πούμε, πες μας τι χρώμα ρούχο φοράς και άσε τώρα τον κάδο τον τάδε. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτή την κουβέντα πιαστήκαμε λίγο, έως πολύ. Και έφτασα σε σημείο να του πω ότι πλέον νιώθω ότι είμαι διακοσμητική και δεν υπάρχει λόγος να βρίσκομαι σε ένα γραφείο το οποίο δεν μπορώ να προσφέρω κάτι. Η απάντησή του ήταν «θέλεις και είσαι διακοσμητική». Mm-hmm. Τον απείλησα με αναφορά, γιατί έβρισε και θεία συγχρόνως και περισσότερο για τα θεία τον απείλησα αναφορά. Έφυγα με άδεια το καλοκαίρι, υπέθεσα ότι λέω «θα ξεμπερδέψω». Δηλαδή κοίταγα να κρατάω μια ισορροπία, γιατί λέω «ένα χρόνο θα είναι». Υπάρχει μια συνεργασία, όσο μπορώ να το τρενάρω και στο γραφείο του που πήγαινα κοίταγα πάντα να έχω και κάποιον μαζί από το γραφείο, είτε προϊστάμενο, είτε να μην είμαστε μόνοι μας, για να μην υπάρχει αυτή η λεκτική επικοινωνία. Τον Αύγουστο, κάποια στιγμή ήταν το τελευταίο, που ενώ το έστειλα μήνυμα για κάποιο αμαξοστάσιο ενός Δήμου, το πώς είναι φτιαγμένο, μου απάντησε πολύ άκοψα. Εκεί έγινε ο πιο μεγάλος ακομός και σηκώθηκα, έφυγα και πήγα στα απορριμματοφόρα. Αυτά όλα είναι με έγγραφα και με στοιχεία. Δεν είναι λόγια δικά μου, ούτε τα λέω έτσι γιατί πρέπει να τα πω. Με τον Ιαννό είχα δηλώσει ότι αν δεν έχω μέτρα προστασίας, εγώ δεν μπορώ να πάω για δουλειά. Αν δεν έχω αδιάβροχο, δεν έχω γαλότσες, δεν μπορώ να βγεις όταν γίνεται αυτός ο χάμος και εγώ πιάνα 4 ώρα το πρωί δουλειά. Ενημερώνω το σύλλογο, τον κύριο Γαρίφαλο συγκεκριμένα, και του λέω τι κάνω την προηγούμενη μέρα, στις 17. Μου λέει αν γίνεται αυτός ο χαμός που λένε, γιατί δεν ξέραμε και τι θα μας έρθει, Χριστίνα δεν θα βγείτε. Ενημερώνει και τον προϊστάμενό μου ότι αν δεν έχετε μέτρα προστασίας για τους εργάτες, δεν θα τους βγάλετε. Με ενημερώνει, μου λέει, έχω δώσει εντολή να μην βγει κανείς για δουλειά. Μία μέρα δεν χάθηκε ο κόσμος. Κατά τις 10 η ώρα το πρωί, όντως σηκώθηκα όμως το πρωί, είδα ότι έξω γινόταν πανικός
4 παρά. Αδιάβροχο δεν είχα. Γαλότσες δεν είχα. Πού να πήγαινα για δουλειά. Κατά τις 10 η ώρα το πρωί με παίρνουν τηλέφωνο από το γραφείο ότι έχω βγει σε αναφορά. Με πειθαρχική ποινή. Γιατί δεν έχω πάει για δουλειά και θεώρησε ο κύριος ότι ζημιώνω τον πύργο και γίνεται παρακόλληση της ανακύκλωσης. Μαζί με έναν άλλο συνάδελφο, ο οποίος είμαστε μαζί επάνω στο πολυματοφόρο. Η ουσία είναι όλη ότι αυτή τη στιγμή εγώ διώκομαι πειθαρχικά. Εγώ. Ο άλλος υπάλληλος, ενώ ήταν να απολογηθεί, του είπε ότι απαλλάσσεσαι. Από ό,τι έμαθα, απολογήθηκε μετά από 2 μήνες και μετά από 3 χαρτιά πειθαρχικά που έρχονται σε μένα. Η υπηρεσία μου και η διευθύντρια και ο προϊστάμενος, ο τότε προϊστάμενος, του είχα δείξει τα βιντεάκια και τους, να ζητήσω βοήθεια πριν φτάσω εκεί που έφτασα, να μου πούνε τι πρέπει να κάνω. Η απάντηση της διευθύντριάς μου ήταν μη μας ανακατεύεις εμάς. Και πήρα το δρόμο της δικαιοσύνης, πήγα την αναφορά μου συγκεκριμένα στον κύριο Αντίπα για να μου πει τι να κάνω, γιατί υπήρχε πειθαρχική ποινή, οπότε έπρεπε να βάλω δικηγόρο. Που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία σου πας για δουλειά κανονικά ή είσαι σε διαθεσιμότητα? Όχι, όχι, όχι. Είμαι κανονικά. Πλέον πριν 2 μέρες άλλαξα, έκανα και μετάταξη. Ήταν 1,5 χρόνο η αίτησή μου, η οποία για κάποιο λόγο σερνόταν η δική μου αίτηση. Τελεσυδίκησε και είμαι σε άλλη θέση πλέον. Έχω φύγει από εργάτρια καθαριότητας. Και πλέον περιμένουμε τη δικαιοσύνη, η οποία... Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, όπως έχω εμπιστοσύνη και στο δικηγόρο μου και ξέρω ότι θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Όταν έδωσες το θέμα στη δημοσιότητα και σκέφτηκες ότι πρέπει να κάνεις μήνυση, φοβήθηκες? Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις ότι όταν πας να κάνεις κάτι, μια τέτοια μήνυση, ότι ξεκινάει ένας πόλεμος. Και η κουβέντα του δικηγόρου μου ήταν, αντέχεις? Γιατί είναι δύσκολο, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο, είναι ψυχοφθόρο. Θα ακούσεις τα καλά, θα ακούσεις και τα ανάποδα, θα ακούσεις ότι το προκάλεσες, θα ακούσεις ότι και καλά του κάνες, θα ακούσεις πολλές γνώμες. Το θέμα είναι πώς μπορεί να το διαχειριστείς εσύ. Θεωρώ ότι μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν ξέρω σε ποιο μικρή ηλικία θα μπορούσα, είναι η αλήθεια. Αλλά και με τη βοήθεια του δικηγόρου μου, ότι τον έχω κάνει ψυχολόγο πια. Άμα κάτι διαβάζω ή με ενοχλεί που μπορεί να λέγανε το πρώτο καιρό ειδικά, τον έπαιρνα τηλέφωνο. Τι να κάνω. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Η ψυχολογία σου αυτή τη στιγμή? Η αλήθεια είναι ότι από χτες που έχει ξαναβγεί το θέμα αυτό, μετά από 4 μήνες που έχουμε κάνει εμείς την έγκληση, νιώθω περίεργα. Δηλαδή με θυμώνει. Κάτι που δεν το είχα το πρώτο καιρό, πλέον αρχίζω και με θυμώνει πάρα πολύ. Μπορεί τότε να ένιωθα λίγο θυμωμένη, τώρα νιώθω πολύ θυμωμένη. Και θεωρώ ότι ίσως αργά, αν και πάλι είχε βγει τότε στα τοπικά μέσα, έπρεπε να είχα βγει να μιλήσω, γιατί θεωρώ ότι η σεξουαλική κακοποίηση, η παρενόχληση ή γενικώς η βία δεν έχουν φύλο. Δεν έχει να κάνει αν είναι άντρας ή γυναίκα. Απλά εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο πιο ευάλωτες και βγαίνουμε και το λέμε, ενώ ο άντρας και να τα έχει υποστεί λόγω ότι έχει και το αντρικό εγωισμό δεν το κάνει, κακός για μένα. Είναι λίγο περίεργα. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργα. Είναι λίγο. Ενδεχομένως άλλαξε η συμπεριφορά κάποιον από το Δήμο, από την δουλειά σας μετά από την καταγγελία σας αυτή? Από τη δουλειά μου όχι, αν εξαιρέσω το διευθυντικό κομμάτι, το οποίο κυνηγέμαι. Έκανα την καταγγελία μου και κυνηγέμαι, γιατί έχει μπει και μάρτυρας η συγκεκριμένη κυρία στον αντιδήμαρχο. Το οποίο όμως μέσα στην κατάθεσή της λέει ότι εγώ της έδειξα το βιντεάκι και ότι όντως μου είπε αυτό. Δηλαδή δεν είναι δικά μου λόγια μόνο. Τα έχει καταθέσει και η ίδια. Το θέμα είναι ότι σαν γυναίκα
και σαν διευθύντρια δεν προστάτεψε ούτε το γυναικείο φίλο της ή έστω να δει τι υπάρχει εκτός από αυτό, γιατί της είπα ότι δεν είναι αυτό, απλά σου δείχνω το τελευταίο. Δεν προστάτεψε και τον εργαζόμενό της όμως, που η υπεύθυνη ήταν αυτή. Και θα δούμε τώρα. Τώρα, ως μια γυναίκα που δεθήκατε παραενόχληση σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, τι έχετε να πείτε σε όλες αυτές τις γυναίκες που... Τίποτα. Παιδιά, να βγαίνουν να μιλάνε. Και όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Δηλαδή, ακόμα και βέβαια, θα πρέπει να έχεις και ανθρώπους δίπλα σου να σε υποστηρίζουν. Έτσι, να, δηλαδή, τουλάχιστον το άμεσο οικογενειακό σου περιβάλλον, ένα δικηγόρο ο οποίος θα είναι εκεί, ό,τι ώρα. Κοκομίζω γύρω σαν τύπας. Ό,τι ώρα και να παίρνω τηλέφωνο. Το σήκωνε και μου λέει υπομονή, υπομονή. Αυτή ήταν η κουβέντα του. Και δεν το έχω μετανιώσει που τον έχω διαλέξει για δικηγόρο μου. Αλλά θέλει να βγαίνει να μιλάς. Ο Δήμος του Πύργου έβαψε από τα καθήκοντά του τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο. Νιώθετε εντός εισαγωγικών δικαίωση από αυτό? Ναι, νιώθω δικαίωση. Νιώθω ότι ένιωσα μάλλον τότε που έγινε ότι από την πλευρά του Δημάρχου έκανε, δεν ξέρω αν ήταν το σωστό, το ηθικό όμως ήταν σίγουρα. Γιατί επανειλημμένες φορές του είχε ζητήσει μετά την έγκληση τη δικιά μου να δηλώσει παραίτηση, το οποίο δεν το έκανε. Οπότε αναγκάστηκε να τον πάψει, αλλά ναι, ένιωσα ότι είναι κάτι για μένα. Ότι κάποιος εκεί έξω, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι, γιατί έχουμε κάνει και σε άλλα. Έχουμε κάνει και στην Αποκεντρωμένη, έχουμε κάνει και στο Υπουργείο Εσωτερικών και αυτά. Δεν έχουμε δει και σε άλλες οργανώσεις, δεν έχουμε δει κάτι ακόμα, τουλάχιστον. Από εδώ και στο εξής συνεχίζει το αγώνα σας? Ναι. Δεν σκέφτηκα να κάνω ούτε μια φορά πίσω, όσο δύσκολο για να ήταν. Γιατί ήταν δύσκολο, όπως σας είπα, και ψυχοφθόρο. Αλλά δεν σκέφτηκα ούτε μια φορά να κάνω πίσω. Δεν θα έκανα πίσω για τίποτα.